στιγμή ή μας συμφέρει μία ψευδοσχέση βασισμένη πάνω στη λύθη. Θα δείτε ότι κοινωνικά μας συμφέρει μία ψευδοσχέση. Θα μου πείτε γιατί. Είναι πολύ απλό, έχει ένα πρόβλημα, είναι αλήθεια. Η αλήθεια είναι μοναδική. Ενώ το ψέμα είναι πολλαπλό. Άρα δίνει περισσότερες στρατηγικές για απάντηση. Αυτό σημαίνει ότι πάνω κάτω θα έχουμε λιγότερες τριβές. Θυμάστε ότι τα παιδιά λένε την αλήθεια και οι τρελοί. Αλλά τα παιδιά. Τα παιδιά, πόσες φορές έχετε πάει, ας πούμε, να δείτε ένα ζευγάρι και να αρχίζει το παιδί σας να λέει διάφορα για την κυρία. Άκουσε ένα όχ. Άκουσε το βιωματικό. Του τύπου, μη μιλάς, άστο, εντάξει, ναι. Μα γιατί τα μαλλιά της είναι έτσι. Τι έχουν τα μαλλιά, μια χαρά είναι τα μαλλιά, μια χαρά είναι τα μαλλιά. Μα εσύ, μαμά, δεν έλεγες ότι άμα είχες αυτά τα μαλλιά θα ήταν σαν πατσαβούρα. Χαμογελάτε λιγότερο τώρα. Είναι το πρόβλημα με τα παιδιά. Τα παιδιά δεν τους έχουν πει ότι να μην λες τέτοια πράγματα ενώ είναι αλήθεια. Αλλά έχει πολύ πλάκα, γιατί πριν πάτε, εγώ το έχω ζήσει και με τον παππού και τη γιαγιά, πριν πάτε, εντάξει, αλήθεια όλα, εντάξει. Πρέπει να είσαι πάνω της αλήθειας, αλλά όταν πάμε σε πρόσκληση και επίσκεψη, σε παρένθεση, δεν είναι ανάγκη να τα λέμε όλα, ειδικά όταν έχουμε εγγόνια που είναι παρατηρητικά, φανταστείτε. Άρα μετά είμαστε Παναγίες. Τι φρόνιμο παιδί, τι καλό παιδί, πόσο είναι εκπαιδευμένο, γιατί βέβαια δεν έχει πει τίποτα, εντάξει. Και να μας πει κάτι το παιδί και τώρα μιλάει το παιδί. Πω. Αλλά χωρίς να του έχετε πει, πες ψέμα όπου σου έχουν πει να λες και του λες, σε παιδί μου, θα πεις την αλήθεια. Και εκεί πέρα αρχίζει το παιδί. Ποιος σώζει τη μάνα και τον πατέρα μετά? Κανένας. Πάει αυτό το ζευγάρι, δεν το ξαναβλέπετε. Άρα, στην πραγματικότητα θα θέλαμε πάνω κάτω να έχουμε σχεδόν μια καλή σχέση, αλλά να μην το παρακάνουμε κιόλας. Άρα, σας δίνω ένα παράδειγμα που είναι πολύ απλό. Οι σχέσεις που έχουμε με τους υπολογιστές μας είναι πολύ ενδεικτικές. Εγώ όταν έχω μαθητές και φοιτητές που βρίζουν τον υπολογιστή, τους λέω ότι ο υπολογιστής έχει την νοημοσύνη του χρήστη. Ξαφνικά τον βρίζουν λιγότερο. Και το άλλο είναι ότι ο υπολογιστής έχει ένα θέμα, είναι ότι πάντοτε λέει την αλήθεια. Άρα όταν γράφετε, σας λέω ότι είναι λάθος, σας λέω ότι είναι αυτό, ότι είναι σωστό. Όταν είναι σωστό, είναι σωστό. Έχει ενδιαφέρον, γιατί η σχέση μας με τον υπολογιστή είναι ότι άμα λέει ότι είναι σωστό, τον αγαπάμε. Μόλις λέει ότι κάνουμε λάθος, δεν τον αγαπάμε. Ναι, αλλά δεν είναι φταίει ο υπολογιστής που κάναμε εμείς λάθος. Άρα να ξέρετε, επειδή έχουμε και τον κύριο καθρέφτη, είναι σαν να βλέπετε, ας πούμε, το κεφάλι σας που δεν είναι χτενισμένο και σας ενοχλεί ο καθρέφτης. Γιατί βέβαια, άμα δεν υπήρχε καθρέφτης, δεν θα το βλέπατε ότι δεν είστε χτενισμένοι. Άρα λέει ο άλλος, να βγάλουμε τον καθρέφτη. Ο καθρέφτης είναι, όπως είναι και η διδασκαλία, είναι αυτός που λέει πάντα την αλήθεια, ακόμα και όταν δεν το θέλουμε. Αν βλέπετε, ας πούμε, πόσες φορές ο Χριστός λειτουργήσε σαν καθρέφτης για τους μαθητές, είναι θεαματικό. Ο Χριστός έχει πάνω κάτω τρία επίπεδα. Είναι πώς μιλάει στους αθώους, πώς μιλάει στους μαθητές και πώς μιλάει στους Φαρισαίους. Όταν μιλάει στους Φαρισαίους, μιλάει κλείνοντας τον διάλογο. Όταν μιλάει στους μαθητές, μιλάει ανοίγοντας τον διάλογο, αλλά με ερώτημα. Όταν μιλάει στους αθώους, δίνει απάντηση. Τώρα το ερώτημα είναι, αν προτιμάτε ανθρώπους που σας δίνουν απαντήσεις, που σας δίνουν ερωτήματα ή που σας κλείνουν τον διάλογο.
Είναι της μαθητείας. Τα ερωτήματα είναι πιο σημαντικά, αλλά φανταστείτε, ας πούμε, θα σας το πω λίγο πιο απλά. Όταν κάποιος σας λέει ένα ανέκδοτο, περιμένει ένα κλείσιμο και να γελάτε. Δεν γίνεται. Τώρα δεν γελάτε στο τέλος. Π.χ. δεν το καταλάβατε. Σας λέει, δεν κατάλαβες. Στεναχωριέται. Γιατί το ανέκδοτο δεν ήταν πετυχημένο. Το ανέκδοτο για να είναι πετυχημένο, να ξέρετε, όσοι λένε, αν μερικοί από εσάς λένε ανέκδοτα που δεν είναι πολύ καλά, μην ανησυχείτε, τα επαναλαμβάνετε. Ένα ανέκδοτο που είναι μάπα, άμα το ξαναπείτε, σιγά σιγά γελάνε όλοι. Σου λέει πάλι το ίδιο. Ενώ άμα ήταν πολύ κλασάτο το ανέκδοτο και το επαναλαμβάνετε, χαλάει. Είναι η ασχήμια του κακού ανέκδοτου που σας επιτρέπει εξέλιξη. Το πετυχημένο ανέκδοτο δεν αντέχει επανάληψη. Είναι μοναδικό. Και γι' αυτό λέγεται ανέκδοτο. Γιατί δεν έχει εκδοθεί. Άρα, στην πραγματικότητα, όταν σας λένε ένα ανέκδοτο, σας το λένε για να τελειώσετε και όχι για να αρχίσετε έναν διάλογο. Έχουμε μερικές φορές εκφράσεις τέτοιου τύπου, όπου έχουμε ανθρώπους που απαντάνε ο ένας στον άλλον με ανέκδοτα. Το έχετε δει αυτό σε παρέα. Αυτό να ξέρετε ότι είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι του θεάματος και είναι εντελώς αντικοινωνικοί με την κλασική έννοια, είναι ότι κάθε παρέα είναι το κοινό τους. Άρα δεν απαντάνε στον άλλον, προσπαθούν να δείξουν στον άλλον μέσω του κοινού ότι τα δικά τους ανέκδοτα είναι καλύτερα από το άλλο. Άρα το καλό με τους ανθρώπους που λένε ανέκδοτα είναι ότι γεμίζουν την συζήτηση. Γιατί μερικές φορές δεν έχουμε τίποτα να πούμε και λέει κάποιος, δεν έχει κανένα ανέκδοτο. Έχει ενδιαφέρον, α. Άρα, πρέπει να λέμε ανέκδοτα μεταξύ ανθρώπων. Γιατί ανέκδοτα μεταξύ ατόμων σίγουρα πρέπει να λέμε, γιατί αλλιώς τι να πούμε. Άρα, μεταξύ ανθρώπων δεν πηγαίνουμε πια στην έννοια της συνεννόησης. Το ανέκδοτο τι είναι? Είναι ότι έχουμε πάρει ένα κομμάτι και το βάζουμε μέσα. Αν θέλετε κάτι λίγο πιο εξελιγμένο από το ανέκδοτο, γιατί μπορεί το ανέκδοτο έτσι όπως το είπα να σας φαίνεται πολύ εκφυλισμένο, είναι, ξέρετε, είναι αυτοί οι άνθρωποι που όταν μιλάνε συνεχώς κάνουν τσιτάτα. Δεν υπάρχει μία σκέψη που είναι πραγματικά δική τους. Και σε παιδί μου, σου λέει, όπως το είπε ο Άινσταϊν, όπως το είπε ο Ντοστογεύσκη, όπως το είπε ο Καζαντζάκης και συνεχίζει έτσι. Και σε παιδί μου, εσύ θα πεις κάτι? Κοίτα, όπως το είπε ο Πασκάλ, και σου λέει πάλι ότι να μην λες την άποψή σου. Αυτό είναι το ίδιο με τα ανέκδοτα. Όταν συζητάμε με τέτοιους ανθρώπους, να ξέρετε ότι δεν συζητάμε, είναι απλώς μονόλογος. Ωραία. Τώρα θέλω να σκεφτείτε ανάποδα, πώς μπορούμε να πούμε κάτι το καινοτόμο για να ενημερώσουμε τους άλλους για τη σκέψη μας. Okay, θα το ξανασκεφτούμε. Αλλά η ιδέα είναι η εξής. Πόσες φορές όταν μιλάμε λέμε κάτι που είναι πραγματικά δικό μας? Πρώτα απ' όλα μπορεί να κάνετε το τεστ με τους φίλους σας, όσοι έχουν φίλοι ακόμα, και τους λέτε, κοίτα μη μου πεις τίποτα, σκέψου κάτι που είναι πολύ δικό σου και τότε μίλα. Θα δείτε ότι η απάντηση είναι η σιωπή. Ας πούμε, σε πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα, γλωσσοκοπάνα. Η γλωσσοκοπάνα μιλάει πιο γρήγορα από τη σκέψη. Αλλά δεν υπάρχει λόγος να σκεφτεί κάτι δικό της, απλώς μιλάει. Το πρόβλημα δεν είναι η γλωσσοκοπάνα, είναι ποιος την ακούει. Εντάξει. Άρα, καμία γλωσσοκοπάνα δεν έχει λιποθυμήσει από την γλωσσοκοπανιά της. Ενώ μπορούμε να λιποθυμήσουμε ακούγοντας τι λέει. Αυτό σημαίνει τι? Σημαίνει ότι δεν πρέπει να δώσουμε σημασία σε κάτι το οποίο δεν έχει νόημα για την ανθρωπότητα. Άρα, η ανθρωπότητα, άμα το πάρουμε έτσι τώρα, εφόσον τα ξεκαθαρίσαμε, τι ποσοστό της ζωής σας ασχολείται με την ανθρωπότητα και τι ποσοστό με την κοινωνία? Είναι απλό, γιατί έτσι ξέρετε αν είστε κοινωνικός ή ανθρώπινος.
Αυτό δεν θα μου το πείτε, είναι δικό σας θέμα. Να προσπαθώ να σας πω το εξής. Παλεύουμε όλοι, υποτίθεται, για έναν στόχο και ασχολούμαστε όλοι με το άλλο. Ή ένα κλασικό παράδειγμα, οι άνδρες στην Ελλάδα προτιμούν τις ξανθιές και παντρεύονται με μελαχρινές. Τότε κάνετε ενδοσκόπηση, αναρωτιέστε αν είναι ξανθιές ή όχι. Όχι, θέλω να πω, όπως καταλαβαίνετε, στη Σουηδία είναι ακριβώς το αντίθετο. Θα ήθελαν όλοι να είναι με μια μελαχρινή και είναι όλοι με ξανθιές. Τι να κάνουμε. Γι' αυτό σας βοηθάει ο τουρισμός. Ξαφνικά εδώ σας έρχονται ένας τόνος ξανθιά, ένας τόνος μελαχρινή από την άλλη πλευρά και είμαστε όλοι εντάξει, καταλάβετε. Δηλαδή, στην πραγματικότητα δεν ακούμε τον Άγιο Αυγουστινό και ζητάμε αυτό που δεν έχουμε, ενώ μας λέει να ζητάμε αυτό που έχουμε. Άρα, στην ανθρωπότητα είναι καλό να ζητάμε αυτό που έχουμε, γιατί χωρίς να το ξέρουμε, είμαστε αντιπρόσωποι της ανθρωπότητας. Πάει ανάποδο. Εξηγώ. Στην Ανάσταση, το πρώτο πράγμα που θέλουμε είναι να υπάρχει φως στο κερί. Άρα έχουμε όλοι ένα κερί και πάμε και το ανάβουμε. Ωραία. Μετά όμως καταλαβαίνουμε ότι το πιο σημαντικό δεν είναι να πάρουμε το φως, γιατί αυτό ούτως ή άλλως θα υπάρχει, είναι να το διαδώσουμε. Αν θέλετε να τιμωρήσετε έναν χριστιανό, του απαγορεύεται να διαδώσει το κερί. Άμα είναι πολύ μικρός, σε μικρή ηλικία, θα καταλάβει. Αλλά οι άλλοι θα πούνε, παιδί μου, σε κανένα θα τα ανάψω. Θα είναι όλα αναμένα ήδη. Τώρα φανταστείτε τη φάτσα σας, την ώρα που ανάβετε το κερί σας και πάτε να ανάψετε κάποιο άλλο, είναι όλα αναμένα. Γιατί είστε ο τελευταίος. Πώς νιώθετε. Ο τελευταίος. Γι' αυτό χαιρόμαστε όταν κάπου σβήκε κανένα και το ξανανάβουμε, γιατί εντάξει, ωραία. Στην πραγματικότητα η διάδοση για τους μαθητές είναι πιο σημαντική από την αρπαγή του φωτός. Άρα είναι θέμα αντανάκλασης. Διαδίδω παίρνοντας το φως και ξαναδίνοντας το φως. Δεν το παίρνω μόνο για μένα. Εδώ είναι αυτό που λέμε και με τους ανθρώπους. Φανταστείτε λοιπόν ότι έχετε ανθρώπους οι οποίοι είναι σοφοί. Αλλά δεν θέλουν να βλέπουν άλλους. Να το πάρουμε πιο ακραία. Ας πούμε, παίρνετε έναν άνθρωπο που είναι πραγματικά μια μεγαλοφυΐα, αλλά είναι σε ένα νησί και δεν βλέπει κανέναν άλλον. Είναι μεγαλοφυΐα ή δεν είναι. Θα μου πείτε, αφού είπατε στην αρχή ότι είναι μεγαλοφυΐα. Για την ανθρωπότητα δεν είναι μεγαλοφυΐα, γιατί δεν ξέρει καν ότι υπάρχει η ανθρωπότητα. Καταλαβαίνετε. Το θέμα είναι ότι πώς αυτό διαδίδεται σε όλη την ανθρωπότητα. Πώς καταλαβαίνουμε τώρα ότι έχουμε να κάνουμε με αντιπροσώπους της ανθρωπότητας. Ας πούμε, φανταστείτε ότι πάτε στα Ηνωμένα Έθνη και είμαστε εδώ στα Ηνωμένα Έθνη, εντάξει. Εμείς είμαστε στη γραμματεία, εδώ είναι ο πρόεδρος, εγώ κάνω τη γραμματεία και εδώ είναι τα Ηνωμένα Έθνη. Καθένας είναι αντιπρόσωπος από μία χώρα. Όταν πάτε και μιλάτε μεταξύ σας, μιλάτε με τον αντιπρόσωπο της χώρας. Ένας. Εδώ ξέρετε ότι είναι αντιπρόσωπος. Ενώ στην πραγματικότητα φανταστείτε ότι είναι μια χώρα που έχει 200 εκατομμύρια άτομα και έστειλαν έναν τύπο ο οποίος θα είναι ο αντιπρόσωπος. Και όταν θα σηκώνει το χέρι θα είναι η χώρα που μιλάει. Είναι τυπικό, είναι θεσμικό. Ρωτάω τώρα, όταν βλέπουμε έναν άλλον άνθρωπο από την ίδια χώρα, τον θεωρούμε αντιπρόσωπο? Όχι. Γιατί δεν είναι θεσμικά επιλεγμένος. Όμως για την ανθρωπότητα δεν υπάρχει κάτι θεσμικό. Άρα όταν μιλάτε σε έναν άλλον άνθρωπο, πόσο συνειδητοποιείτε ότι μιλάτε σε ένα κομμάτι της ανθρωπότητας? Okay, θα το πω αλλιώς. Πάνω βλέπω ότι παλεύετε και μ' αρέσει. Είναι καλό, είναι καλό. Άρα ας πούμε ότι είμαστε δύο μόνο, αλλά έχουμε και ραδιόφωνο. Εντάξει, αυτό είναι ραδιόφωνο. Και του λέω, είμαστε δύο μόνο, μίλα από εσές, κανείς δεν μας ακούει. Το κάνω συχνά οι δημοσιογράφοι. Ξέρετε, κάνουν ερωτήσεις off the record, πάνω στο σταθμό. Και ξέρετε, μαλάκα, αφού είμαστε μέσα στο σταθμό, τι off the record.
Τι να σου πω. Άρα, έχουμε εδώ το σταθμό. Φανταστείτε τώρα ότι θα μου μιλήσει σε μένα. Θα πεις κάτι, θα πεις μια λέξη, κάτι. Μια λέξη, κάτι. Ναι, ωραία. Κάτι άλλο. Οτιδήποτε. Όχι, μπορείς να πεις και κάτι άλλο. Κάτι άλλο. Ναι, ωραία. Κάτι άλλο. Λοιπόν. Είχα γράψει ένα θεατρικό έτσι εδώ. Σιγά σιγά θα τους αφήσουμε, θα δεις. Λοιπόν, παρακολουθείτε, εσείς είσαστε το κοινό. Κανονικά εμείς είμαστε μόνο δύο. Αλλά τώρα, άμα ξέραμε ότι μας ακούει όλη η ανθρωπότητα την ώρα που μιλάμε, θα λέγαμε τα ίδια. Α, μαζευτήκατε τώρα, λέτε. Όχι. Και ρωτάω, γιατί. Δηλαδή, άμα εμείς σεβόμασταν ο ένας τον άλλον, θεωρώντας ότι είναι αντιπρόσωπος της ανθρωπότητας, θα του μιλούσε με αυτόν τον τρόπο. Όχι. Τώρα θέλω να φανταστείτε ότι υπάρχουν άνθρωποι που μιλάνε στους ανθρώπους ξέροντας ότι είναι αντιπρόσωποι της ανθρωπότητας. Δηλαδή, κάθε φορά που μιλάνε είναι σαν να είναι σε ένα ραδιοφωνικό σταθμό που το ακούει όλος ο πληθυσμός της ανθρωπότητας, συν οι νεκροί, συν οι αγέννητοι. Θα το κάνουμε αλλιώς. Να είναι λίγο πιο... Αυτό που θα πείτε, ό,τι και να πείτε, θα το ακούσουν οι νεκροί, οι ζωντανοί και οι αγέννητοι. Και θα είναι το δικό σας και η ανθρωπότητα θα θυμάται αυτό από σας. Θα δείτε ότι ο εγκέφαλός σας θα ενεργοποιηθεί σε αυτήν εδώ τη ζώνη που είναι η πιο αφαιρετική και θα πει, ρε παιδί μου, πρέπει τώρα να σκεφτώ κάτι πραγματικά που να είναι τουλάχιστον εγώ. Εγώ θα ήθελα να το κάνετε το τεστ το βράδυ. Όταν θα γυρίσετε σπίτι, θα πάρετε μια κόλλα και θα πείτε ότι αυτό που θα γράψετε πάνω στην κόλλα θα είναι αυτό που θυμάται η ανθρωπότητα. Τίποτα άλλο. Να αναρωτηθείτε αν θα θέλετε πολλές κόλλες. Έχετε δικαίωμα. Μπορεί να γράψετε και την επόμενη μέρα, δεν έχουμε θέμα. Αλλά θέλω να σας πω το εξής. Αν κάθε φορά που γράφουμε, αν κάθε φορά που μιλάμε, νιώθαμε ότι αυτό που γράφουμε και αυτό που λέμε το ακούει η ανθρωπότητα, τι θα γράφαμε. Εγώ προσπαθώ να σας πω το εξής, είναι ότι υπάρχουν άνθρωποι που γράφουν και λένε αυτά που θα λέγαν και θα έγραφαν στην ανθρωπότητα. Τώρα το ερώτημα είναι, υπάρχουν όντως. Άρα είναι απλώς μια πληροφορία. Σας λέω, ναι, υπάρχουν. Όχι, κοίτα, όταν έχεις έναν, ας πούμε, έναν συγγραφέα που εκδίδει ένα βιβλίο, σίγουρα το γράφει για όλους. Εντάξει. Αλλά πρόσεξε, επειδή ξέρει ότι το γράφει για όλους, δεν το γράφει με το ίδιο ύφος. Άρα έχει ενδιαφέρον, ας πούμε, όταν βρίσκεις τα ανέκδοτα ενός συγγραφέα που κρατάει, ας πούμε, το ημερολόγιο του και το εκδίδει κάποιος. Εντάξει. Και εκεί πέρα βλέπεις ότι γράφει το ημερολόγιο το προσωπικό που δεν θα εκδώσει, που δεν θα διαβάσει κανένας άλλος, με τον ίδιο τρόπο που γράφει τα βιβλία που εκδίδει. Ή, δεύτερη περίπτωση, στο ημερολόγιο του δεν γράφει καθόλου τα ίδια πράγματα από αυτά που εκδίδει. Μπορείς να καταλάβεις, ας πούμε, ποιος είναι το μεγαλύτερο ποσοστό. Η δεύτερη περίπτωση είναι η μεγαλύτερη. Και γι' αυτό αυτό που βλέπουμε στις βιογραφίες και στους αναλυτές από ένα έργο, σου λένε έγραψε αυτό, αλλά αυτός υπονοούσε αυτό και ξέρουμε από το βιογραφικό του και την οικογένειά του ότι ήταν κάτι άλλο. Όμως για μερικούς ανθρώπους σου λένε ήταν ακριβώς αυτό που έγραψε. Δηλαδή, οι άνθρωποι για τους οποίους μιλάω είναι οι άνθρωποι που το ημερολόγιο τους είναι τα βιβλία τους. Δηλαδή δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Είναι αυτό.
απευθύνονται συστηματικά στους άλλους. Ένα παράδειγμα. Υπάρχουν πολλά. Άρα, θα σου δώσω ένα παράδειγμα λίγο πιο παράξενο εντός εισαγωγικών. Είναι με τον Λεωνάρδο Νταβίντσι, όπου δεν έγραφε πολλά πράγματα, εκτός από το Τρατάτο ντε Πεντούρα. Ήταν πολλές σημειώσεις. Όταν βλέπεις πώς ζωγραφίζει ή πώς μιλούσε, είναι ακριβώς οι σημειώσεις του, οι οποίες δεν ήταν φτιαγμένες για να εκδοθούν. Ήταν στα ελληνικά. Πώς? Αυτό που έγραφε ήταν στα ελληνικά. Όχι στα ελληνικά, εντάξει. Ήταν ειδικό το πλαίσιο, γιατί ξέρεις ότι είχε μια ιδιαιτερότητα όσο αφορά την γραφή. Αλλά όχι, ήταν ιταλικά. Δεν ήξερε αρχαία ελληνικά ο Λεωνάρδο Νταβίντσι. Αυτό είναι τοπικό, άστο αυτό. Άρα, λέω απλώς ότι αυτό είναι ένα παράδειγμα που μπορούμε να πάρουμε, αλλά σε κάποια φάση, ας πούμε, κάνει ένα πράγμα και γράφει «Η σούπα θα κρυώσει». Και δεν έχει συνέχεια. Δηλαδή πήγε να φάει και δεν έχει συνέχεια. Θα μου πεις, γιατί να δώσουμε τεράστια σημασία σε αυτό το πράγμα? Γιατί ήταν ακριβώς η αλήθεια. Τον κάλεσε στον νοικοκυρά, την ώρα που έγραφε, σηκώθηκε και έγινε και μάλλον μετά ξέχασε να το συμπληρώσει. Και μας έμεινε. Αλλά δεν ήταν για να εκδώσει. Αυτός που το κάνει, ξέρετε, θα το πω λίγο διαφορετικά, αυτός που τραγουδάει. Όλοι μας τραγουδάμε, δεν τραγουδάμε? Ωραία. Πόσοι από εμάς ηχογραφούν? Αφού το ξέρετε, το πρώτο πράγμα που παθαίνετε όταν ηχογραφείτε τη φωνή σας, λέτε, παιδί, αμάν, έτσι είναι. Εντάξει, ωραία. Το άλλο είναι ότι θέλω να φανταστείτε ότι αυτός που τραγουδάει μέσα στο μπάνιο του είναι ο ίδιος που είναι τραγουδιστής και είναι και στην όπερα και είναι ακριβώς το ίδιο. Δεν τραγουδάει αλλιώς. Αυτός είναι ο γνήσιος τραγουδιστής, καταλάβατε. Ενώ ο άλλος που θα τραγουδήσει σε συναυλία με τρόπο εντελώς διαφορετικό, αλλά στο σπίτι του όλοι ξέρουν ότι τραγουδάει αλλιώς, είναι το φαίνεστε, είναι το επαγγελματικό. Δίνω ένα άλλο παράδειγμα. Όταν δεν είστε επαγγελματίες σε έναν τομέα και είστε, ας πούμε, τους ανθρώπους που βοηθάνε. Εντάξει. Αφιλοκερδός. Να ξέρετε ότι όταν βοηθάτε αφιλοκερδώς, πρέπει να έχετε το επίπεδο του επαγγελματία. Αλλιώς δεν αξίζει. Γιατί τότε δεν είναι βοήθεια, είναι εκτόνωση. Είναι τεράστια διαφορά. Το λέω και για τους οργισμένους. Η διαφορά ποια είναι? Είναι ότι αν βοηθάς κάποιον, πρέπει να είναι αποτελεσματικό. Αν είναι για να δημιουργήσεις μια εξάρτηση, τότε δεν έχει νόημα. Αν όμως θεωρείς ότι μιλάς με αντιπρόσωπο της ανθρωπότητας, τότε τα πράγματα είναι διαφορετικά. Υπάρχει ένα πολύ όμορφο ποίημα του Πρεβέρ που μιλάει για τον Ζητιάνο που είναι πάνω σε ένα πάγκο και μιλάει για τον ποιητή και λέει το εξής: «Μη του δίνεις χρήματα, κάτσε δίπλα του και μίλα». Ξέρετε, πολύ συχνά μπερδεύουμε την ελεημοσύνη με την αγάπη. Όλοι σας έχετε δώσει σίγουρα λεφτά σε έναν ζητιάνο σε κάποια φάση της ζωής σας. Πόσες φορές του αγγίξατε το χέρι? Υπάρχει μια χαρακτηριστική κίνηση που κάνουμε, είναι ότι κάνουμε ό,τι μπορούμε για να κρατάμε το κέρμα και να το δίνουμε χωρίς να αγγίξουμε το χέρι του. Αυτό τώρα εσείς το θεωρείτε μια λεπτομέρεια. Θέλω να φανταστείτε ανάποδα τώρα. Τον ζητιάνο που βλέπει ότι κανένας ποτέ δεν του αγγίζει το χέρι. Και μπορεί, ας πούμε, να του κάνετε μία χειραψία και να θεωρήσει ότι είναι πολύ σπουδαίο. Δηλαδή θα είναι ο πρώτος άνθρωπος που θα κάνει χειραψία σε άνθρωπο, ενώ οι άλλοι θα ζώσουν χρήματα σε άτομο. Δεν υπάρχει στην πραγματικότητα. Σε ένα άλλο ποίημα του Μπολέρ είναι ακόμα πιο εντυπωσιακό. Είναι ο ποιητής με τον Ζητιάνο. Ο Ζητιάνος σου λέει: «Δώσ' μου λεφτά», και ο ποιητής τον πλακώνει στο ξύλο. Ο Ζητιάνος νευριάζει, σαν τον αδελφό σου. Τον πλακώνει και αυτό στο ξύλο. Και μετά του δίνει λεφτά, γιατί λέει: «Τώρα έχουμε την ίδια αξιοπρέπεια».
Αν σκεφτείτε πώς δίνετε λεφτά, θα δείτε ότι δίνετε λεφτά από πάνω προς τα κάτω. Και το κυπελάκι το ρίχνουμε και μέσα. Το κυπελάκι δεν μας αρέσει όταν είναι υψωμένο. Εντάξει, άρα είναι πάνω ότι όταν η αγάπη σας είναι από πάνω προς τα κάτω, είναι η ελεημοσύνη. Ξαφνιαστήκατε. Νομίζω ότι είναι η ώρα να κλείσουμε σιγά σιγά, γιατί βλέπω ότι δεν θα αντέξουν περισσότερα. Η ιδέα σε όλα αυτά που είπαμε είναι πώς να καταλάβουμε τη διαφορά που υπάρχει μεταξύ ελεημοσύνης και αγάπης, πώς να καταλάβουμε τι σημαίνει άνθρωπος σε σχέση με το άτομο, που δεν είναι απλώς η παρέα, αλλά είναι εκπρόσωπος της ανθρωπότητας, τι σημαίνει να μιλάμε στην ανθρωπότητα και να αφήνουμε ένα έργο στην ανθρωπότητα. Πρέπει να αναρωτηθούμε, ας πούμε, θα θέλαμε σε μια ζωή να αφήσουμε ένα έργο στην ανθρωπότητα. Μπορεί κάποιος να πει, εμένα δεν με νοιάζει. Να έχω μια καλή ζωή, ένα καλό παράδεισο και όλα τα άλλα στον κόκορα. Και ο άλλος σου λέει, ρε παιδί μου, εντάξει, να έχουμε μια καλή ζωή, αλλά να μην αφήσουμε τίποτα. Να τα αρπάξουμε όλα. Αυτό που βλέπουμε σε μεγαλύτερη ηλικία, και γι' αυτό πολύ συχνά οι γονείς νευριάζουν με τους παππούδες και γιαγιάδες, οι οποίοι είναι φτιαγμένοι θεσμικά, ανθρώπινα, να κάνουν όλα τα χατήρια, είναι ότι ο παππούς και η γιαγιά, επειδή είναι πιο κοντά στο θάνατο, ξέρουν ότι πρέπει να αφήσουν κάτι. Ενώ οι γονείς που δεν είναι πιο κοντά στο θάνατο, ξέρουν ότι πρέπει να πάρουν κάτι. Εάν κοιτάξετε τις δύο άκρες, θα δείτε ότι τα μικρά παιδιά και οι μεγάλοι άνθρωποι συμπεριφέρονται πιο ανθρώπινα από αυτούς που είναι στο κέντρο. Γιατί ασχολούνται με αυτό που είναι η ουσία. Ο ένας δεν ξέρει τίποτα, μαθαίνει τα πάντα. Όλος ξέρει και θέλει να αφήσει κάτι. Αλλά κάθε φορά είναι ένα πλαίσιο χαράς και ευχαρίστησης. Το πιο αστείο, εγώ το βλέπω με τους γονείς, όταν κάνουμε και συμβουλές, είναι τα παιδιά που κάθονται ώρες με τον παππού και τη γιαγιά. Και όταν είναι οι γονείς, βαριούνται. Και μετά μας το εξηγούν οι κοινωνιολόγοι ότι είναι το χάσμα γενεών. Είναι αστείο, γιατί ο παππούς και η γιαγιά είναι ακόμα πιο μακριά το χάσμα, αλλά είναι ακόμα πιο κοντά. Δεν υπάρχει χάσμα, γιατί είναι η ανθρωπότητα. Τα δύο άκρα λειτουργούν μαζί, το άλλο θεωρεί ότι είναι σημαντικό. Και γι' αυτό λέμε μικροί, ενώ εννοούμε μικροί άνθρωποι. Άνθρωποι και μεγάλοι άνθρωποι, και τους λέμε μόνο μεγάλους. Τους μικρούς και τους μεγάλους, σιγά σιγά τους βγάζουμε την ιδιότητα της ανθρωπιάς. Αυτοί είναι μικροί, δεν ξέρουν. Αυτοί είναι μεγάλοι, δεν ξέρουν πια. Αυτοί δεν ψηφίζουν, αυτοί δεν ξέρουν τι να ψηφίσουν. Αλλά πάνω κάτω, αυτοί που είναι σημαντικοί είναι αυτοί που ξέρουν να δουλεύουν και να ψηφίζουν. Οι άλλοι δεν ασχολούνται. Να ξέρετε ότι το άλλο είναι ένα κομμάτι που αγγίζει περισσότερο την ανθρωπότητα. Άρα τώρα φανταστείτε νέο παιδί που να έχει γεννηθεί γέρος. Δηλαδή δεν γίνεται, έχει πηδήξει κατευθείαν από την άλλη πλευρά, δεν θα δώσει τίποτα στην κοινωνία και θα μείνουν όλα στην ανθρωπότητα. Άμα το δείτε με αυτόν τον τρόπο, θέλω να σκεφτείτε τον εαυτό σας όταν μπαίνετε σε μια βιβλιοθήκη. Φανταστείτε μια βιβλιοθήκη που έχει 1 εκατομμύριο βιβλία. Λέω 1 εκατομμύριο για να σας εντυπωσιάσω, αλλά μπορεί να έχει λιγότερο. Μπαίνετε μέσα και βλέπετε το βιβλιοθηκάριο. Yes. Ναι. Και σας λέει ότι δεν είναι κανένα βιβλίο για ανάγνωση. Α, σας ξέχασα. Ναι, 1 εκατομμύριο βιβλία, ρε παιδιά. Κρίνεις ούτε ένα, τίποτα για ανάγνωση. Όχι. Ναι, τα βλέπουμε. Αυτό θα σας άρεσε. Στην πραγματικότητα, την ώρα που μιλάτε στον βιβλιοθηκάριο, μιλάτε στον αντιπρόσωπο της βιβλιοθήκης. Και αυτό σας λέει, εγώ δεν σου μιλάω. Πάνω κάτω είναι αυτό που κάνουμε με τα άτομα. Όταν όμως μιλάμε με τον αντιπρόσωπο, όταν μιλάμε με τον αντιπρόσωπο της ανθρωπότητας, είναι ότι μιλάμε με τον βιβλιοθηκάριο και αυτός έχει τις γνώσεις της βιβλιοθήκης. Και γιατί είναι εντυπωσιακό? Όταν ζητάμε ένα βιβλίο, τώρα μπαίνουμε σε κανονική βιβλιοθήκη, ζητάμε ένα βιβλίο,
Τα βιβλία είναι όλα εμφανίσιμα και ορατά. Τότε γιατί ζητάτε στον βιβλιοθηκάριο? Γιατί ξέρει. Ο βιβλιοθηκάριος τα έχει διαβάσει όλα? Όχι. Αλλά προσέξτε, εδώ είναι το πιο ωραίο. Ξέρει που θα βρει το βιβλίο που θα διαβάσετε. Αυτό κι αν είναι γαμάτο. Πιο ωραίο. Στα βιβλιοπωλεία. Γιατί εδώ η βιβλιοπωλεία υπάρχει και υποτίθεται ένα κομμάτι business. Ξέρετε ότι υπάρχουν άνθρωποι που μπορούν να σας συμβουλέψουν τι βιβλία να διαβάσετε χωρίς να τα έχουν διαβάσει. Και το πρώτο πράγμα που κάνουν, σας λένε τι βιβλία διαβάζετε, τι σας αρέσει, καταλάβετε, και ρωτάνε. Και εσείς λέτε διάφορα πράγματα και όντως ξέρουν ότι πάνω κάτω υπάρχει αυτό το βιβλίο που θεωρείται καλό από τους ειδικούς και θα σας πάει. Και εσείς μετά επιστρέφετε και ξαναγοράζετε βιβλίο από αυτό το βιβλιοπωλείο και σας ρωτάει. Ήταν καλό? Ήταν ωραίο. Ναι, ήταν ωραίο. Λες, όχι, ωραίο ήταν, ωραίο. Ναι. Αλλά δεν θα το διαβάσει. Δεν προλαβαίνει. Αυτό που ζητάμε στον βιβλιοπόλη ή στον βιβλιοθηκάριο δεν είναι τις γνώσεις του. Συζητάμε με τον αντιπρόσωπο για τις γνώσεις. Άρα συζητάμε με την πρόσβαση. Αν ξέρετε ότι μπορείτε να μιλήσετε σε έναν άνθρωπο που έχει ένα βραβείο Νόμπελ, τι ερωτήσεις θα του κάνατε? Αυτό θα ήταν βιογραφικό. Δεν θα χρησιμοποιήσετε τη σοφία του. Θα ήταν εντελώς δημοσιογραφικό. Εντάξει. Αλλά θέλω να σου πω, να μην πάρουμε βραβείο Νόμπελ, να μην σας δυσκολέψει, αλλά συζητάτε με κάποιον που είναι σοφός. Θα το κάνετε τις ερωτήσεις που κάνετε στην παρέα σας? Α, όχι βέβαια. Γιατί στην παρέα κάνετε αυτές τις ερωτήσεις? Γιατί εκείνη τη στιγμή, όταν θα μιλήσετε με αυτόν, όταν λέμε σοφό, καταλαβαίνετε τη γενική έννοια. Μπορεί να είναι ο Σοκράτης, μπορεί να είναι ο Χριστός, ό,τι θέλετε. Αλλά σοφός, που ξέρει πολλά πράγματα. Θα δείτε ότι εκείνη τη στιγμή είναι σπατάλη χρόνου να του κάνετε ερωτήσεις για ό,τι να είναι. Εδώ θα νιώσετε ότι είναι έγκλημα να συζητάτε για το τίποτα. Και ρωτάω τώρα, αν το καταλαβαίνετε εκείνη τη στιγμή, τότε γιατί το συνεχίζετε με τους άλλους? Άρα η διαδικασία της μαθητείας είναι ότι συζητάτε με τον σοφό, κάνετε τις ερωτήσεις που έχουν νόημα, σας δίνει απαντήσεις και αναφέρετε τις απαντήσεις στους άλλους. Δηλαδή στην παρέα με την κυρία, πριν τον καλό παράδεισο, θα πείτε, ξέρετε τι μου είπε ο σοφός? Τι σου είπε ο σοφός, ρε? Βέβαια εδώ πρέπει να εξηγήσετε, να το κάνετε λίγο πιο έτσι λιανό. Ναι, αλλά τέλος πάντων θα πει, ρε αυτό σου είπε. Στην αρχή δεν κατάλαβα τι μου είπε, αλλά μετά κατάλαβα. Ωραία. Αυτό που έχει σημασία με τα νοήματα της ανθρωπότητας είναι να είστε χαρούμενοι στο τέλος. Αν είστε χαρούμενοι στην αρχή, θα πάει στραβά. Αν το παλεύετε για να καταλάβετε πού το πάει, τι λέει, τι κάνει και στο τέλος λες, επιτέλους ρε παιδί μου, κατάλαβα τι έλεγε. Τότε ξαφνικά προκαλείται μεταχαρά στον σοφό. Δηλαδή η χαρά της χαράς. Αλλά πιο απλά η χαρά της χαράς, ξέρετε, είναι όταν κάνετε ένα δώρο σε ένα μικρό παιδί και το βλέπετε ότι χαίρεται, δηλαδή αφάνταστα, ενώ εσείς όταν το αγοράσατε ήταν τέλος πάντων ένα παιχνίδι. Αλλά το βλέπετε, εκείνη τη στιγμή που το χαίρετε τόσο πολύ, εσείς έχετε μεταχαρά. Ωραία. Το ερώτημα είναι, και τελειώνω με αυτόν τον τρόπο, παρόλο που δεν το πιστεύετε, είναι γιατί δεν δίνεται μεταχαρά στην ανθρωπότητα. Γιατί άμα σας έβλεπε χαρούμενους, μετά από μία πάλι ερωτήσεων, θα έλεγε, είμαι μεταχαρούμενη.
Και αυτό οφείλεται σε εσάς. Η μεταχαρά δεν δημιουργείται από μόνη της. Πρέπει να υπάρχει χαρά της χαράς. Άρα, άμα δεν υπάρχει χαρά, δεν έχει μεταχαρά. Άρα, γι' αυτό λέω, γιατί δεν προσφέρεται τη δυνατότητα στην ανθρωπότητα να το μεταχαρεί. Και όλα είναι θέμα ανθρωπιάς, ανθρώπινου ύφους, ήθους και όχι σπατάλης με άτομα τα οποία ούτως ή άλλως άμα τα δείτε την επόμενη μέρα ή την μεθεπόμενη θα είναι ακριβώς το ίδιο. Δηλαδή δεν έχετε χάσει τίποτα. Όταν δεν χάνετε τίποτα από έναν διάλογο, να ξέρετε ότι σημαίνει ότι τον σπαταλάτε. Okay, το λέω πιο λαϊκά. Βλέπετε ένα έργο συναπραστικό και ξαφνικά έχει διαφημίσεις. Πάτε τουαλέτα. Τουλάχιστον. Τι θέλω να πω. Άμα ήταν συναρπαστικό, δεν πάτε ξαφνικά την ώρα της δράσης και σηκώνεται και πάτε τουαλέτα. Θα ξαφνιαστούν και οι άλλοι που είναι δίπλα σας. Θα πεις καλά τώρα πας. Μα τώρα θέλω. Ναι, αλλά περίμενε. Λέει, εγώ δεν ξέρω τι θέλει να κάνει ο σκηνοθέτης, μπορεί να περιμένω πόση ώρα. Το φαντάζεσαι αυτό σαν διάλογο. Άρα λέω απλώς ότι αν το έργο είναι συνεχόμενο και η χαρά είναι συνεχόμενη, άρα και η μεταχαρά. Αυτά για σήμερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά.